Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Προετοιμάζεσαι για τα νέα μέτρα τα οποία αναμένουμε και εμείς να ανακοινωθούν, αν δεν έχουν, θα ανακοινωθούν σε λίγη ώρα από ό,τι μάθαμε. Κοιτάξτε, για άνθρωπο του ΚΚΕ, των πραγμάτων, θα σας πω έτσι πολύ απλά, καθίστε να φτιάξω εγώ το πλάνο μου, γιατί έτσι που με βλέπω δεν είμαι εντύπωση καν στη μέση. Τώρα λοιπόν, μια χαρά. Κοιτάξτε, η θέση του ΚΚΕ είναι από την αρχή ότι χρειαζόταν συνεχόμενα, σε σταθερές μέρες και ώρες, τεστ δωρεάν για όλο τον πληθυσμό. Έρχεστε και μου λέτε τώρα ότι η κυβέρνηση λέει ότι πιθανόν τα Χριστούγεννα αυτό το πράγμα να το κάνει και να το κάνει μόνο για τη διασκέδαση στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή για την έξοδο, για την εστίαση, για να βγει ο κόσμος, να πάει στα μπουζούκια, να πάει σε ένα εστιατόριο. Ουσιαστικά ναι, γιατί στο σπίτι τι να αυτό είναι κάτι, αυτό είναι κάτι, μάτια μου, που πρέπει να υπάρχει από την πρώτη μέρα με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε κόστος. Πώς να σου το πω. Ας μην αυξανόντουσαν 17,5% στον προϋπολογισμό οι αμυντικές δαπάνες και ας μην αυξανόντουσαν 34% εξοπλισμοί. Ας πηγαίνω στο 30% οι εξοπλισμοί που να με πάρει και άρα αργήσαμε, λες, Λιάννα, να το πάρουμε. Να εξοδέψει για τεστ. Αργήσαμε να το πάρουμε χαμπάρι. Άργησε η κυβέρνηση να το πάρει χαμπάρι ότι έπρεπε να οδηγηθεί σε αυτή τη λύση. Έχω την εντύπωση ότι αργήσαμε πολύ και αργήσαμε και με έναν τρόπο ο οποίος είναι, κατά τη γνώμη μου, βασισμένος πάνω σε αντιφάσεις. Στο βλέπουμε και κάνουμε. Δεν αντιλέγω. Επιστημονικά όλοι βλέπουν και κάνουν. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναεμφανιστεί. Δεν λέει κανένας ότι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, εσείς, εγώ, ο κόσμος που φοβάται, ο κόσμος που τρομοκρατείται, είναι παλαβός. Όχι. Υπάρχει μία ρευστότητα σε αυτή την αρρώστια, η οποία ρευστότητα εκεί θέλει τη σταθερότητα της πολιτικής ιδεολογίας. Η σταθερότητα πώς εξασφαλίζεται? Άμα έχει στόχο. Άμα έχει στόχο τον ναι, άνθρωπο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι μία πανδημία αντιμετωπίζεται. Τον άνθρωπο. Η μία πανδημία αντιμετωπίζεται και ανάλογα με τα δεδομένα της, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά μία πανδημία, λέω, αντιμετωπίζεται και ανάλογα με τα δεδομένα της. Δηλαδή, παρατηρούν και οι επιστήμονες τα δεδομένα. Αν έχουμε μία φθήνουσα πορεία, προφανώς αλλάζουν τα πρωτόκολλα, αλλάζουν όλα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση και με αυτή να τρέχουμε συνεχώς. Συγγνώμη. Δέχεστε την έννοια μεταλλαγμένη πολιτική και την έχετε δεχτεί. Έχετε δεχτεί τη μετάλλαξη στα παιχνίδια με τους Transformers, πέθανε και ο δημιουργός τους πρόσφατα, και δεν δέχεστε τη μετάλλαξη του ιού. Ποια δεδομένα? Αφού ο ιός αυτός θα μεταλλάσσεται. Δεχόμαστε τη μετάλλαξη στην πολιτική. Έχουμε δει μεταλλάξει στην πολιτική, όχι τύφλα να έχει όμικρον, τύφλα να έχουν το σύνολο των γραμμάτων του αλφαβήτου. Από μεταλλαγμένους πολιτικούς είμαστε τίγκα. Και ξαφνικά εκπληττόμεθα που μεταλλάσσεται ο ιός. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε τεστ και αυτό να γίνει και μετά τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Και είναι σωτήρια. Μόνο με μέτρα και με μέτρα, μάσκες, αποστάσεις, συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση, φαρμακοεπαγρύπνηση, που σημαίνει ότι παρακολουθούμε τα φάρμακα, παρακολουθούμε τις επιπτώσεις τους. Αλλά αυτά για να γίνουν θέλεις χέρια, θέλεις ανθρώπους, θέλεις υλικά, θέλεις νοσοκομεία. Και όλα αυτά με την οικονομία ανοιχτή, φαντάζομαι, έτσι, όχι lockdown, όχι τέτοιες λύσεις. Μα το lockdown δεν έχει νόημα με την εξής έννοια. Σε μία αρρώστια που δεν την ξέρουμε και που είναι μεταλλασσόμενη και η όμικρον αύριο το πρωί μπορεί να είναι ψή ή ζήτα, δεν το ξέρω εγώ αυτό, ούτε οι επιστήμονες δεν το ξέρουν, γιατί δεν το ξέρω εγώ. Ποια είμαι εγώ για να το ξέρω, ή εσείς. Τι θα συμβεί? Πες ότι τα κλείνεις όλα και τα σφραγίζεις όλα. Με το που θα ανοίξουν μετά από 15 μέρες και σου έρθει ένας ταξιδιώτης, μία παραλλαγή στη Λάρισα, ή μία παραλλαγή στην Πάτρα, ή μία στην Αθήνα, ή μία στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνεις? Ξανά τα ίδια μανάμανα. Λιάννα, να σε ρωτήσω δεν κάτι. Μου λέτε, δεν έπρεπε να είναι με κόστος των εργοδοτών τα rapid test παραπάνω από ένα την εβδομάδα? Εδώ δεν είναι ούτε μισό την εβδομάδα. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει θα τα πληρώσουν από την τσέπη τους, ειδικά για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα τα πληρώσουν αυτοί που θα βγουν έξω. Αυτοί που θα μείνουν και, μέσα και που θα πάνε σε ένα σπίτι. Και που έχουν εμβολιαστεί. Και που έχουν εμβολιαστεί. Θα έχει πρόβλημα. Πήγανε παιδιά χθες σε ένα ταβερνάκι εδώ στη γειτονιά μου το μεσημέρι. Είχε γελιακάδα και είπα να κάτσω έξω. Το πρώτο πράγμα που με ρώταγε τον καρσόνι και οι άνθρωποι που περνούσαν ήταν αν έχω εμβολιαστεί. Γιατί σου λέει για να κάθεται έξω αυτή η παλαβή με τη γελιακάδα, μάλλον δεν έχει εμβολιαστεί. Και κάνω τη μοιραία ερώτηση στον καρσόνι. Έχει εμβολιαστεί? Και μου λέει όχι, το σκέφτομαι. Πες μου, τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό εκεί που έπρεπε να είναι? Αλλά για να είναι υποχρεωτικό. Πρέπει να τον πείσεις, το παιδί δεν ήταν αρνητής.
Έφαγα λοιπόν μαζί με το φαΐ μισή ώρα να κουβεντιάζω. Τον έπεισες? Τον έπεισα. Συγχαρητήρια. Λιάννα, να σε ρωτήσουμε κάτι άλλο. Και μου είπε ότι ο πατέρας του είναι αρνητής, ότι αυτός έχει εκείνο. Και έχει ο άνθρωπος μπερδευτεί. Όχι, ακούστε, θα πάει στο στρατό σε 20 μέρες. Ναι. Και του λέω, παιδί μου, θα πας ανεμβολίαστος στο στρατό. Θα μπεις μέσα εκεί, πως συγχρονισμός είναι αυτός που είναι. Άρα το παιδί τι παίρνει, τι μεροκάμα το παίρνει, πείτε μου. Θα μπορούσε να κάνει 5 τεστ την εβδομάδα. Και είναι και τόσο αντιφατικό που αυτός ως γκαρσόνι, αυτή τη στιγμή ο σερβιτόρος, εκεί που ήταν ανεμβολίαστος. Αν ήθελε να πάει στο απέναντι σου βλατζίδικο, ο ίδιος ως πελάτης, έπρεπε να επιδείξει τεστ. Μάλιστα. Σε έναν δρόμο δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο Λιάννα, μεταλλαγμένο. Θα φύγεις καθόλου. Και ανεμβολίαστο. Θα φύγεις. Καθαρισμένο και ατεστάριστο. Θα φύγεις καθόλου. Αυτά τα πράγματα γίνονται και στο εξωτερικό. Δεν γίνονται μόνο εδώ. Mm-hmm. Είναι παλαβομάρες. Και είναι ένα τέλειο έδαφος, εγώ γι' αυτό επιμένω. Και εμείς γι' αυτό επιμένουμε στο ΚΚΕ. Είναι ένα τέλειο έδαφος να αφήσεις να καλλιεργηθεί και να βγει, να αυγατήσει, να πολλαπλασιαστεί το φίδι του φασισμού. Λιάννα. Τα βλέπετε τα φασισταριά πώς κυκλοφορούν. Βεβαίως. Τα βλέπετε τα Κασιδιαρόπουλα πώς κυκλοφορούν. Και χωρίς εδώ. Τους βλέπετε τους διάφορους επώνυμους ή μη επώνυμους πώς βγαίνουν και επιτίθενται στην ουσία στον κόσμο. Λοιπόν, βγαίνει τσεκούρι και πρέπει να το κόψουμε. Λιάννα, θα φύγεις καθόλου? Πουθενά δεν θα πάω. Εδώ θα καθίσω. Σπίτι όλοι. Λοιπόν, πού να πάω? Άρα γιατί θα να τα πάω? Ξαναπούμε. Ακούστε με. Καλά Χριστούγεννα, Λιάννα. Ναι, να ξεφύγω από τι? Από τι, σωστό. Έτσι. Καλά Χριστούγεννα. Πείτε μου, να ξεφύγω από τι? Καλά Χριστούγεννα με υγεία. Μικρό παιδί. Αν είχα μικρό παιδί θα το καταλάβαινα. Mm-hmm. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε κάτι αισιόδοξο επιστημονικό, σας συγκετεύω. Δεν είναι επειδή είναι γιορτές, επειδή είναι ουσία. Σκεφτείτε πώς κάναμε πέρσι Χριστούγεννα. Σωστό. Είμαστε σωστό. Καλύτερα από πέρσι. Πέρσι ήμασταν όλοι κλεισμένοι. Έχεις μέσα. Δίκιο, έχεις δεν έβγαινες έξω για τίποτα. Σήμερα, με μέτρα. Αν έχεις εμβολιαστεί, αν έχουν κάνει ειδικά μεγαλύτεροι, τους οικετεύω τους μεγαλύτερους στην ηλικία μου να πάνε να κάνουν εκείνη την τρίτη δόση. Σωστό. Να πάνε να την κάνουν. Γεια σου, Λιάννα. Κάνουμε λίγο καλύτερα. Καλά Χριστούγεννα. Πολλά, καλά Χριστούγεννα, Λιάννα. Χρόνια πολλά και καλά και δικά μας. Να τα πάρουμε στα χέρια μας τα χρόνια. Διαφημίσεις. Εσύ μας βοηθάει να τα πάρουμε στα χέρια μας. Και να μην τα αφήνουμε στον καθένα σπεκουλατόρο στην διπλανή σπορ.